Πάμε στο θέμα. Όταν εγώ στην Βουλή τους έλεγα ότι είναι υγειονομικές βόμβες οι λαθρομετανάστες, έβγαιναν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ο Μηταράκης, παρέα, Κουκουέ, Μέρα 25. Όλοι έλεγαν ότι αυτό που λέω δεν είναι ευδοκιμή, δεν είναι ευσταθή, δεν είναι σωστό, είναι, είναι πρέπει. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία λέει, άκουσα τον Άντωνη Γεωργιάδη, το φίλο μου, στο Sky, ο ίδιος να λέει ότι το πρόβλημα με την αύξηση των κρουσμάτων του κοροναϊού είναι λαθρομετανάστες. Τους είμαι πρόσφυγες αυτούς. Για να μην ξεχνάμε. Δεν τους είπε λαθρομετανάστες, κάνει τζίζι λέξη. Τζις κέι. Για μας είναι λαθρομετανάστες. Είναι υγειονομικές βόμβες. Πρέπει να πάρει τα κατοίκητα νησιά και αυτά που λέω εδώ τα λέμε στη Βουλή. Δεν πιστεύετε. Για δώσ' μου τη Βουλή. Και κλείνω. Λέγοντας πριν, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Σας έλεγα, κύριοι συνάδελφοι, ότι το πρόβλημα της μεταμετάσσεως δεν είναι απλά ένα πρόβλημα. Είναι υγειονομικές βόμβες. Αυτό είχα πει. Φαίνεται ότι η Αθήνα κινδυνεύει και τα περισσότερα κρούσματα από ό,τι λένε οι υπουργοί πλέον είναι από τους λαθρομετανάστες. Πρόσφυγες σου λέτε. Μετανάστες σου λέτε. Πες το όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν σας φέρω δικαίωμα. Για μένα λαθρομετανάστες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σας το έλεγα. Κύριε Τζαμίνε, μην στραφογέστε. Σας επιτρέπω εγώ τουλάχιστον. Επιτρέψαμε και εμένα το λέω στο λογό. Με βάση την ελληνική γλώσσα. Υπάρχει λαθραγνώστης, υπάρχει λαθρεπιβάτης, υπάρχει λαθρομετανάστες. Να κάνουμε, θα τα αλλάξουμε όλα. Θα τα αλλάξουμε. Αλλάξουμε την ελληνική γλώσσα. Λέω λοιπόν, κυριοκομεία, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Εδώ είναι η ανακανότητα του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης. Η ανικανότητα. Και κλείνω, θα πω το εξής. Είναι πιο πιθανό να βρεθεί το εμβόλιο για τον κοροναϊό, με το οποίο διαφωνώ, παρά να βρεθούν οι σωστές διαστάσεις για τις μάσκες στα κλειδιά μας. Λένε, δεν υπάρχει ο διάφορο κυβέρνηση. Δεν είναι μοναδικό. Είναι πιο εύκολο να βρεθεί το εμβόλιο του κοροναϊού, τους λέω, από το να στείλετε κανονικές μάσκες στα παιδιά μας με τη διαστάση. Οι άνθρωποι στα απλά είναι ανίκανοι, όχι στα σύνθετα. Και δεν λέω κάτι μακράν της αληθείας. Ξέρετε, η ιστορία των λαθρομεταναστών είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Εγώ το έλεγα επί χρόνια ότι οι ΜΚΟ είναι δουλεμπορικές. Με επιβεβαιώνουν οι εξελίξεις. Δεν σας το έλεγα ότι είναι δουλεμπορικές. Τους έδωσα ονόματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα πήρε ο Μηταράκης, τα έδωσε στην αστυνομία στο Χρυστοχοίδη, ψάξανε μαζί το Χρυστοχοίδη και βρήκανε 4 λεύμα αυτές, είναι δουλεμπορικές και έχουν πάρει το χρήμα. Σοπάτε καλέ. Σοπάτε καλέ, ανακαλύψα την Αμερική, το ξέραμε. Μα τα λέμε μήνες. Τους λέω μήνες ότι είναι υγειονομικές βόμβες αυτοί που φέρνουν στην Αθήνα. Όχι, δεν έχει κανένας κοροναϊός. Υπάρχουν δηλώσεις του Μηταράκη, πλέον δεν υπάρχουν κοροναϊός στα hot spots. Και τώρα ξαφνικά γέμισε το κέντρο της Αθήνας με κοροναϊό. Ποιος το γέμισε το κοροναϊό. Ποιος, για πείτε μου εσείς. Και αρχίζουν πλέον και το λένε οι ίδιοι οι βουλευτές και οι υπουργοί τους. Ναι, λέει, ξέρετε, είναι το θέμα η κοροναϊός, το φέρουν αυτοί. Αυτοί είναι, βλέπετε, σε δύο μέρες τουαλέτα τους τσιμόρια είναι αυτοί εδώ. Σε δύο μέρες τουαλέτα χημική είναι αυτοί εδώ. Για να καταλάβετε ότι μιλάμε για βαρβάρους, για πολίτες τους, δεν μιλάμε για ανθρώπους που ξέρουν. Όταν το χώρο που πηγαίνεις, η χημική τουαλέτα τη φέρεσαι έτσι και έχουν γεμίσει όλη την Αθήνα με κοροναϊό. Το λέει πλέον και εγώ. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Γεωργιάδης στο Skype, το πρωί, το βάξω τα πιάνω. Το είπε ο άλλος ο υπουργός, ο Παπαθανασίου, το λένε πλέον. Αλλά αυτοί δίνουν τζάμπα λεφτά σε αυτούς. Άρα λοιπόν θα έρχονται κι άλλοι. Τους είπα, κόψε τα επιδόματα, κόψε το τζάμπα, στείλ τους τα κατοίκητα νησιά, στείλ τους για απέλαση όλους. Για να τελειώνει το παραμύθι, μην μπολιάζετε, μην επικίζετε την Ελλάδα με λαθροεπίκους. Μην τους στέλνετε εδώ, μην τους φέρετε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη, στο Καμένα Δούρλα, στις Θερμοπύλες πίσω από το άγαλμα του Λεωνίδα, στην hot spot, σε ξενοδοχείο. Ο Χριστός και η Παναγία. Ακόμη και στις Θερμοπύλες δεν σε βάτσκαν. Σε λίγο κάτω από την Ακρόπολη. Σε λίγο κάτω από την Ακρόπολη θα τους πάνε. Α, Χριστός και η Παναγία, ακατοίκητα της έγινε ιστορία.